Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις κρυμμένες ενοχές, πώς να τις βρούμε, αλλά και πώς να απαλλαγούμε από αυτές. Σε προηγούμενο βιντεάκι μιλήσαμε για τις ενοχές γενικότερα και για την αυτοσυγχώρεση, δηλαδή πώς να απελευθερώσουμε τις ενοχές και πώς να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας με τη μέθοδο του EFT, της τεχνικής συναισθηματικής απελευθέρωσης. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις κρυμμένες ενοχές, δηλαδή για τις ενοχές αυτές τις οποίες δεν έχουμε επίγνωση ότι υπάρχουν. Γιατί όταν κάνουμε κάτι σε κάποιον, όσα χρόνια και αν περάσουν, συνήθως το θυμόμαστε. Βέβαια είναι και πράγματα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει, αλλά όταν είναι κάτι δυνατό το θυμόμαστε και ξέρουμε ότι αυτό νιώθουμε άσχημα που το κάνουμε. Που το κάναμε, ξέρουμε ότι έχουμε τις ενοχές. Τι γίνεται όμως με όλες τις άλλες ενοχές που κρυφά και ύπουλα θα τολμούσα να πω, δεν είναι ύπουλα στην ουσία, τη δουλειά τους κάνουν και αυτές, εμείς τις φέραμε μέσα μας, εμείς τις κρατάμε απλά σε ένα συνείδητο επίπεδο. Τι γίνεται λοιπόν με αυτές που δεν τις γνωρίζουμε και δουλεύουμε συχνά ένα σωρό άλλες καταστάσεις? Δουλεύουμε θυμό, δουλεύουμε στενοχώρια, δουλεύουμε ένα σωρό άλλες καταστάσεις και δεν μας πάει το μυαλό ότι υπάρχουν ενοχές μέσα μας για αυτό το θέμα, για κάποιο θέμα και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Για να δούμε λοιπόν πώς θα βρούμε τις κρυμμένες ενοχές που υπάρχουν μέσα μας και μετά πώς θα τις απελευθερώσουμε. Πάρτε μολύβι και χαρτί και αρχίστε να γράφετε αυτά που λέμε, τους τρόπους που λέμε και μετά με την ησυχία σας καθίστε στο δικό σας χρόνο, συγκεντρωθείτε, γιατί αν δεν κάνουμε μόνοι μας εργασία με τον εαυτό μας δεν θα την κάνουμε με κανέναν άλλον και δείτε ποιες είναι οι κρυμμένες ενοχές που κουβαλάτε, γιατί όλοι κουβαλάμε. Καταρχάς σκεφτείτε πράγματα και συμπεριφορές που σας έχουν πληγώσει πάρα πολύ, ό,τι και αν είναι αυτό, κάτι το οποίο σας μοιάζει άσχετο με ενοχές. Σκεφτείτε το. Τι είναι αυτό? Ανατρέξτε δηλαδή με την ησυχία σας μετά στο παρελθόν και σκεφτείτε πράγματα από παιδί που ήσασταν ως τώρα, τα οποία σας έχουν πληγώσει πάρα πολύ. Όταν πρόκειται για κάτι το οποίο κάνατε εσείς σε κάποιον, φαντάζει λογικό και ευνόητο ότι ναι, εκεί θα έχετε ενοχές. Τι γίνεται όμως για πράγματα τα οποία κάναν άλλοι σε εσάς? Δηλαδή πράγματα για τα οποία άλλοι ήταν οι θύτες απέναντί σας. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι και εκεί μπορεί να έχετε ενοχές? Πάντα έχουμε ενοχές. Ακόμα και όταν κάποιος κάνει κάτι άδικο σε μας, εμείς τελικά, πέρα από το θυμό, τη στενοχώρια, το παράπονο και την αδικία, αν το σκεφτείτε, θα δείτε ότι νιώσατε και ενοχές. Και αν σας πονάει ακόμα αυτό, πιθανόν τις ενοχές αυτές τις κρατάτε ακόμα. Για γράψτε τα λοιπόν όλα αυτά με μολύβι και χαρτί. Να δείτε πώς ενοχοποιούμε τον εαυτό μας και πώς τα ρίχνουμε όλα πάνω μας, αντί να αναλαμβάνουμε την ευθύνη με επίγνωση, ρίχνουμε το φταίξιμο, που είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Γιατί ευθύνη έχουμε για όλα, αλλά δεν φταίμε για όλα. Όταν έρθει π.χ. κάποιος και μας πλακώσει το ξύλο στον δρόμο στα καλά καθούμενα, δεν φταίμε. Όμως, αν θέλουμε να κάνουμε το γνώθι σε αυτόν μετά μόνοι μας, μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη και να πούμε «Ναι, εγώ το προσκάλεσα αυτό στο δρόμο μου, γιατί, τι συμβαίνει με μένα», αλλά χωρίς ενοχές. Η ευθύνη δεν έχει ενοχές, το φταίξιμο έχει ενοχές. Βάλτε λοιπόν τα πράγματα κάτω τώρα που αρχίζουμε και τα ξεκαθαρίζουμε και δείτε ποια περιστατικά είναι αυτά για τα οποία κρατάτε ακόμα ενοχές. Και γενικότερα, οποιαδήποτε κατάσταση σας πλήγωσε πάρα πολύ, οποιαδήποτε φαινομενικά, όπως είπαμε, άσχετη κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι μία κοπέλα μου είπε σε μία συνάντηση που είχαμε και αυτό βγήκε με τη συζήτηση, δεν το θυμόταν καν, ότι μιλούσαμε για τα ζώα, όταν ήταν μικρή, είδε στο δρόμο να κακοποιούν ένα σκυλάκι, να το κακοποιούν βάναυσα και το παιδί το κακοποιούσε και οι γονείς σιγοντάριζαν. Και αυτή δεν έκανε τίποτα, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν τσαμπουκάδες, ας πούμε, του χωριού και δεν μπορούσε να κάνει να πει τίποτα. Αυτό λοιπόν, παρόλο που το είχε ξεχάσει με τα χρόνια, είδαμε ότι κουβαλούσε ακόμα τις ενοχές μέσα της. Ακόμα και αν ήταν παιδί. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, που το σκυλάκι μου πέθανε από φόλα στα χέρια μου,
Και το θυμάμαι παρόλο που είχα κάνει ό,τι μπορούσα να κάνω. Πήγα κυριακάτικα, έφερα το κτηνίατρο. Έκανα τα πάντα ό,τι περνούσε από το χέρι μου. Παρόλα αυτά, όσο το θυμάμαι, να κλαίει και να σπαρταράει στα χέρια μου και να με κοιτάζει με εκείνα τα θωάματάκια του, να με κοιτάζει σαν να μου μιλάει και να μου λέει «Κάνε κάτι, άνθρωπος είσαι, δεν μπορείς να με σώσεις». Αυτό λοιπόν το περιστατικό, και έχω πρόσφατα ανακάλυψω ότι μου είχε αφήσει ενοχές μέσα μου, χωρίς την ουσία να φταίω. Γιατί πράγματι είχα κάνει ό,τι μπορούσα να κάνω, αλλά μου είχαν μείνει ενοχές με το παράπονο του ότι με εκλυπαρούσε να το βοηθήσω και εγώ δεν μπορούσα άλλο να το βοηθήσω. Μετά κατάλαβα ότι και μόνο που το είχα στην αγκαλίτσα μου και πέθανε στην αγκαλιά μου, το είχα βοηθήσει, αλλά ως παιδί είχαν μείνει μέσα μου αυτά τα κατάλοιπα, αυτές οι ενοχές. Σας φέρνω τώρα παραδείγματα, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα και μπορεί να πείτε «Α, εγώ ωραία, δεν έχω ας πούμε ενοχές, τα έχω καθαρίσει όλα». Κι όμως υπάρχουν περιστατικά που πάντα μπορεί να κουβαλάμε μέσα μας. Επίσης, άλλο θέμα, καταστάσεις στη ζωή σας που θέλετε να αλλάξετε και δεν μπορείτε. Καταστάσεις που επαναλαμβάνονται και θέλετε να τις αλλάξετε και δεν μπορείτε. Για δείτε μήπως υπάρχουν ενοχές εκεί. Παραδείγματος χάρη, μία άλλη κυρία μου είχε πει που προσπαθούσε υπέρβαρη να μειώσει το βάρος της. Και μου έλεγε ότι κάθε φορά που τα κατάφερνε και μείωνε το βάρος της, η αδερφή της, η οποία παρέμενε υπέρβαρη, ένιωθε ότι τη ζήλευε. Τη ζήλευε, της έλεγε «Έλα, θα αρρωστήσεις, πρόσεχε πώς έχεις αδυνατήσει», έτσι κτλ. Και τη ζήλευε. Και άρχισε να νιώθει ενοχές. Με αποτέλεσμα, μετά από λίγο διάστημα, πιθανόν παίζαν και άλλα πράγματα ρόλο, αλλά μετά από λίγο διάστημα τα ξανά παίρνει τα κιλά. Και όταν πήγαινε πάλι να δυνατήσει, άρχισε να νιώθει ενοχές απέναντι στην αδερφή της, που αυτή τα κατάφερνε και η αδερφή της δεν τα κατάφερνε. Με αποτέλεσμα να γίνεται συνεχώς αυτός ο φαύλος κύκλος. Για τα οικονομικά, αν τα οικονομικά μας δεν πάνε καλά, ατέλειωτες πεποιθήσεις μέσα μας για τα οικονομικά που πρέπει να παλέψουμε, να διορθώσουμε. Τα χρήματα είναι κακά, όποιος έχει χρήματα είναι κακός άνθρωπος, τα χρήματα αποκτούνται με άσχημο τρόπο. Μέσα σε όλες αυτές τις πεποιθήσεις κρύβονται πάρα πολλά ενοχικά συναισθήματα. Έχουμε φόβο, φοβόμαστε ότι αν αποκτήσουμε χρήματα δεν θα είμαστε καλοί άνθρωποι και όλα αυτά που συνοδεύουν αυτό, αλλά αν το σκεφτείτε, ίσως ακόμα και πάνω από το φόβο κρύβονται οι ενοχές. Μία κυρία η οποία δουλεύει σε μία πάρα πολύ καλή δουλειά, ιδιωτική επιχείρηση, και μιλούσαμε, μου λέει «Δόξα τω Θεώ, έχω το μισθό μου, παίρνω πάρα πολύ καλά χρήματα, τις αδειές μου κτλ. Όμως νιώθω άσχημα. Ο κόσμος να πεινάει, να υπάρχει τέτοια κρίση και εγώ να έχω χρήματα και να είμαι καλά». Αν δεν είναι αυτό ενοχές, φίλοι μου, τι είναι? Σας φέρνω μονίμως παραδείγματα σε αυτό το βίντεο, γιατί πραγματικά θέλω να κεντρήσω και τα δικά σας ενοχικά σύνδρομα και να ξεπροβάλλουν μέσα από αυτό και να τα δείτε και να τα αντιμετωπίσετε. Μετά, διάφορες κακές συνήθειες που έχουμε. Δείτε πού έχετε κακές συνήθειες, πού αυτοσαμποτάρετε τον εαυτό σας. Όπου αυτοσαμποτάρετε τον εαυτό σας, να ξέρετε ότι υπάρχουν ενοχές από πίσω. Γιατί αν δεν υπήρχαν ενοχές, δεν θα τιμωρούσατε τον εαυτό σας. Δεν θα αυτοτιμωρούσαμε τον εαυτό μας, αν δεν κρυβόντουσαν από πίσω αυτές οι κρυφές ενοχές που λέμε. Ποιος θα ήταν ο λόγος να κάναμε κάτι κακό στον εαυτό μας, κάτι που δεν μας κάνει καλό? Και εκεί λοιπόν κρύβονται ενοχές. Ψάξτε και βρείτε τις. Είναι πραγματικά έτσι ύπουλο πράγμα οι ενοχές. Κατοικοεδρεύουν μέσα μας χωρίς καν να το γνωρίζουμε, χωρίς καν να τις έχουμε πάρει χαμπάρι. Όταν όμως αποκτούμε επίγνωση, αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε. Είναι τόσο έτσι δυνατές οι ενοχές, ίσως πολύ πιο δυνατές από οτιδήποτε άλλο, που ακόμα και άλλα συναισθήματα αν δουλέψουμε και φύγουνε, όπως θυμός και τα λοιπά, τσουκ πετάγονται και κάνουν τη δουλειά τους. Ας πούμε, θυμάμαι πάλι σε μια συνάντηση με μια κυρία, όταν απελευθερώσαμε το θυμό από μέσα της, λέω «Τώρα πώς είστε, νιώθετε κάτι άλλο?» Μου λέει «Ναι, τώρα έχουν βγει ενοχές, όχι για το ζήτημα που δουλεύαμε, αλλά έχουν βγει ενοχές που δεν νιώθω θυμό. Έχουν βγει ενοχές που δεν νιώθω άλλο στενοχώρια».
Και το αποκορύφωμα από όλο ήταν σε ένα σεμινάριο που ένας νεαρός, ακόμα το θυμάμαι, παρουσία όλων, πολλών ατόμων, συγκεκριμένα με EFT αυτό είχε γίνει, έκανε απελευθέρωση των ενοχών, ένιωθε ενοχές που χώρισε με την κοπέλα του, έκανε λοιπόν EFT, απελευθέρωσε τις ενοχές αυτές από το χωρισμό και μετά λέει, ναι τώρα δεν νιώθω ενοχές για το χωρισμό, όμως νιώθω ενοχές γιατί δεν νιώθω ενοχές. Καταλαβαίνετε πόσο δυνατό πράγμα είναι και πόσο πολύ μας υπονομεύει στη ζωή μας χωρίς να το παίρνουμε χαμπάρι. Εφόσον λοιπόν τις βρούμε, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε πολύ άνετα EFT, δείτε το βιντεάκι που έχω ανεβάσει EFT, ενοχές και αυτοσυγχώρηση, αυτό θα σας βοηθήσει να απελευθερώσετε ό,τι ενοχές έχετε από μέσα σας. Ένας άλλος τρόπος είναι, που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, καταρχάς να αποδεχτούμε ότι έχω ενοχές και είναι okay να έχω ενοχές, δεν τις πολεμάμε, τίποτα δεν πολεμάμε και με κανένα τρόπο, γιατί ό,τι πολεμάμε αυτό επιμένει. Τις αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν, τις αφήνουμε να υπάρχουν και τις παρατηρούμε μέσα μας. Θα μου πεις τώρα πώς γίνεται αυτό, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Γι' αυτό εγώ έχω βρει έναν τρόπο και κάνω που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και μου λειτουργεί πάντα. Φαντάζομαι, φανταστείτε κι εσείς, φανταστείτε λοιπόν τις ενοχές σαν επισκέπτες που έρχονται στο χώρο σας. Εγώ φαντάζομαι στη φαντασία μου σε ένα χώρο που υποτίθεται ότι είναι δικός μου, έρχονται και στο χώρο μου το κανονικό, έρχονται σαν επισκέπτες. Έρχονται 2-3 άτομα, 5-10, δεν ξέρω πόσοι, σαν επισκέπτες. Και τους καλωσορίζω, τους λέω ωραία, ελάτε, καθίστε, τους φέρνω ένα ποτήρι νερό. Τις κερνάω ένα ποτήρι νερό και κάθομαι και τις κοιτάζω. Να πίνουν το νερό τους και ό,τι σας αποδέχομαι. Είναι ok να υπάρχετε. Κατά ένα μαγικό και παράξενο τρόπο λοιπόν, όταν αποδεχόμαστε κάτι και το παρατηρούμε χωρίς να το κρίνουμε και χωρίς να το πολεμάμε, αυτό αρχίζει και διαλύεται. Έτσι λοιπόν πίνουν το νερό τους και σηκώνονται και φεύγουν. Με τη φαντασία μου μπορεί να μην τις δω να σηκωθούν να φύγουν, γιατί ήδη αρχίζει και διαλύεται. Εστιάζομαι στον εαυτό μου και βλέπω ότι δεν νιώθω πλέον ενοχές. Ήδη μετά από αυτό, μετά από λίγο, αρχίζει και διαλύεται η ενοχή. Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος. Ένας άλλος τρόπος είναι να πείτε απλά ότι εγώ κρατάω αυτές τις ενοχές τόσα χρόνια, έστω και υποσυνείδητα. Ο υποσυνείδητος νους όμως πιανού είναι, δικός μας είναι, δεν είναι του γείτονα. Άρα λοιπόν, εγώ κρατάω αυτές τις ενοχές τόσα χρόνια. Τώρα τις ανακαλύπτω, είναι ok που τις έχω και τις κρατάω ακόμα, αλλά όπως τις κράταγα τόσα χρόνια, τώρα αποφασίζω να τις αφήσω. Όπως λοιπόν είχα πάρει μια απόφαση τόσα χρόνια υποσυνείδητα ότι εγώ χρειάζομαι αυτές τις ενοχές και τις κρατάω, τώρα αποφασίζω συνειδητά ότι δεν τις χρειάζομαι και τις αφήνω. Κατανοώ ότι οι ενοχές είναι παιχνιδάκι του εγώ μου. Δεν είναι το αληθινού μου εαυτού. Έχω επίγνωση του αληθινού μου εαυτού και ξέρω ότι έχω να διαλέξω μεταξύ του εγώ μου και του θεϊκού μου εαυτού. Εγώ ίσον ενοχές. Θεϊκός εαυτός ίσον απαλλαγή από τις ενοχές. Δεν μου χρειάζονται οι ενοχές για να προχωρήσω, γιατί ο Θεός με αγαπάει όπως και αν είμαι, όπως έχουμε ξαναπεί. Πόσο Θεός μπορεί να με αγαπάει όπως και αν είμαι, ό,τι και αν κάνω, και να μην μπορώ εγώ να αγαπώ και να συγχωρήσω τον εαυτό μου και να απαλλαγώ από τις ενοχές? Τόσο μεγάλο είναι το εγώ μου. Θα αφήσω τον εγωισμό μου λοιπόν να με κατευθύνει στη ζωή μου ή θα διαλέξω να ταυτιστώ με το θεϊκό μου μέρος? Με αυτό που πραγματικά είμαι, μην μπερδεύεστε. Που δεν χρειάζεται τις ενοχές για να προχωρήσει. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να προχωρήσω μπροστά στη ζωή. Και βέβαια να πούμε ότι οι ενοχές και όπως και όλα τα αρνητικά συναισθήματα είναι μια ψευδαίσθηση που όμως το ζούμε ζωντανά σε αυτό το τρισδιάστατο κόσμο που είμαστε. Οι σοφοί λένε ότι οι πρωταρχικές ενοχές δημιουργήθηκαν όταν διαχωριστήκαμε από το όλον και τις κουβαλάμε ακόμα και ψάχνουν να βρουν διέξοδο να εκφραστούν με διάφορα γεγονότα και ανθρώπους στη ζωή μας. Πάρτε παράδειγμα την ιστορία Αδάμ και Εύα και τα λοιπά, αμάρτημα. Οπότε το κουβαλάμε μέσα μας να νιώθουμε ένοχοι και να έχουμε ενοχές. Δεν μας χρειάζονται πλέον αυτά, υπάρχει και άλλος δρόμος να προχωρήσουμε, δεν μας ωφελούν σε τίποτα. Απεναντίας μας φρενάρουν και δεν μας αφήνουν να εκφράσουμε όλο το θεϊκό δυναμικό που έχουμε μέσα μας. Εύχομαι να
κάνετε δουλειά μόνοι σας, να βρείτε όλα αυτά που σας μπλοκάρουν, τις ενοχές, και με όποιον τρόπο εσείς επιλέξετε να τις απελευθερώσετε. Μία απόφαση είναι, ένα κλικ του νου είναι, πιστέψτε με, μια αλλαγή οπτικής γωνίας είναι. Κάντε το και θα δείτε ότι θα γίνετε καινούργοι. Μόνο ως καινούργιοι άνθρωποι μπορούμε να φτιάξουμε ένα καινούργιο κόσμο, μια καινούργια γη. Ο καθένας από μας. Ο καθένας από μας μόνος του και όλοι μαζί. Καλή επιτυχία, με πολύ αγάπη.